Μπαράζ το τελευταίο διάστημα στην ΕΜΕΑ, ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τονίζει σε δηλώσει του ότι η ΕΜΕΑ πλέον επιβεβαίωσε τον τίτλο ότι είναι μια ανοχήρωτη και μια διαλυμένη πόλη όσον αφορά τη φύλαξή τη. Το ότι η ΕΜΕΑ καταστρέφεται, υποβαθμίζεται, δεν είναι πια είδηση. Είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Η Νεμαία πλέον επιβεβαίωσε τον τίτλο ότι είναι μια ανοχήρωτη πόλη. Μια διαλυμένη πραγματικά πόλη όσον αφορά τη φύλαξή τη. Την πέμπτη τα ξημερώματα, στι 3 η ώρα, με, ανάμεσα στι 3 με 4, ένα από τα αξιολογότερα άτομα τη Νεμαία του εμπορικού μα κόσμου, ο Χρήστο ο Λάζαρης, υπέστη ληστεία στο κατάστημά του ένα από τα καλύτερα κοσματοβολία τη πόλη. Αυτό απέδειξε για ακόμη μια φορά μετά τον παράζ ληστιών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι είμαστε πλέον μια ανοχήρωτη πόλη, ότι κινδυνεύει πλέον η ζωή μας. Άφησαν το αστυνομικό τμήμα της Νεμέας με ένα οργανόγραμμα της δεκαετίας του 80, υποβαθμίζοντάς το και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ανδρών του αστυνομικού τμήματος Νεμέας, πλέον δεν μπορούμε να, ανταποκριθούμε στη φύλαξη αυτής της πόλης. Το οργανόγραμμα της δεκαετίας του 80, το οποίο προέβλεπε περισσότερη δύναμη από ό,τι έχει τώρα, δηλαδή τα 8 άτομα, τα οποία εξ αυτών πολλοί είναι αποσπασμένοι στο, στην Κόρινθο, στο κέντρο του νομού. Ε, και πριν από καιρό είχαμε κάνει και ένα θέμα για, αυτό το, για, αυτή την ιστορία, όπου ήταν ο, ο Μερενίδης, ο κύριος Μερενίδης, όπως και ο, ο άλλος αξιόλογος αστυνομικός, ο οποίος ήταν ο κύριος Μπακασέτα. Κύριε Ταξίαρχε, τι θα γίνει πλέον με την ΕΜΕΑ. Αφήσατε την ΕΜΕΑ με μειωμένη δύναμη. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει όλη η περιοχή. Αν κινδυνεύει το κέντρο του Δήμου που είναι η Νεμαία, φανταστείτε τι γίνεται με τα χωριά μα. Τα χωριά μα είναι πλέον απροστάτευτα. Παίρνουν συνεχώ αστυνομικού από την Νεμαία. Έχουμε μπαρά ληστείων. Αλλά βεβαίω πού να περισσέψουν. Οι αστυνομικοί πανελλαδικά φυλάνε βουλευτέ, φυλάνε δημοσιογράφου, φυλάνε οικονομικού παράγοντε. Αντί να ενισχύεται το αστυνομικό τμήμα, αυτή τη στιγμή στον νομό Κορινθίας κλείνουμε αστυνομικά τμήματα. Μας ληστεύει το κράτος επισήμως και μας ληστεύουν ανεπισήμως οι ληστές το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί πληρώνουμε, γιατί φορολογούμαστε αυτή τη στιγμή, για να είμαστε στο απειρόβλητο. Ενισχύστε το αστυνομικό τμήμα Νεμέα, φέρτε πίσω τον κύριο Μερενίδη, για να ενισχυθούμε πάλι, φέρτε πάλι τον κύριο Μπακασέτα, ο οποίο ήταν γνώστη τη περιοχή. Και βεβαίω τα ανατριχιαστικά στοιχεία του 2007 δείχνουν και ποια είναι η πραγματικότητα. 3.300 αστυνομικοί φυλάνε πολιτικούς δημοσιογράφους. 2.300 φυλάνε γενικώ επισήμους. 350 φυλάνε τη ΔΕΗ. 200 τον ΕΥΠ, Τη Βουλή. 8.500 φυλάνε κτίρια. Είναι πιο σημαντικά τα κτίρια στην Ελλάδα από ότι είναι οι άνθρωποι. Και 8.500 είναι αποσπασμένοι όπως είναι αποσπασμένοι και οι αστυνομικοί της Νεμέας. Η κυβέρνηση, βλέπουμε τους βουλευτές του νομού, να κάνουν επερωτήσεις, να συνεχίζουν να κάνουν επερωτήσεις στον ίδιο τον Υπουργό. Όμω οι απαντήσει του Υπουργείου είναι συγκεκριμένε. Το κλείσιμο των αστυνομικών τμήματων, η υποβάθμιση των υπαρχόντων, μεταφορά του προσωπικού στο κέντρο του Δήμου, γιατί φαίνεται μόνο η Κόρινθο είναι πόλη που αξίζει να έχει αστυνομικού. Ενίσχυση και φύλαξη δημοσίων προσώπων. Αστυνομικοί που εκπαιδεύτηκαν να υπηρετούν το λαό σήμερα είναι φύλακε παιδιών και πηγαίνουν να αγοράζουν στα σούπερ μάρκετ τα ψώνια για του επισήμου. Αυτή είναι η κατάδεια του ελληνικού κράτους. Έσχος πια. Εμείς δεν είμαστε πια πολίτες. Εμείς είμαστε δούλοι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι πλέον δημοκρατία, αλλά είναι πλέον δικτακτορία, τρομοκρατία και οτιδήποτε άλλο.